Εδώ ήταν το σπιτάκι που το καλυβάκι, μην κοιτάτε τώρα που είναι περιποιημένο, τότε δεν ήταν, απετρόχτιστο είναι. Ήταν το καλυβάκι στο οποίο μέσα βγάζαν τα ρακιά, το τσίπουρο. Ήταν εκκλησιαστικό το καζάνι. Εκκλησιαστικό, ένα είχε η εκκλησία και ένα η Μιτσέη. Καζάνι για να βγάζουμε τσίπουρο από την άλλη μεριά του χωριού, εμείς είναι το σπίτι μου. Και το ρακί, όπως και το κρασί, ήταν τα μόνα ποτά που είχαμε στα χωριά. Τότε δεν υπήρχαν τα σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε, του κόσμου τα ποτά. Τότε με το τσιπουράκι κερνιόμασταν. Και με το κρασί απολαμβάναμε τις γιορτές και τα πανηγύρια του χωριού. Και εδώ ήταν η δεξαμενή μέσα. Είναι η δεξαμενή με την οποία μαζεύαν το νερό γύρω-γύρω από τα λούκια της εκκλησίας για να το έχουν εδώ, για να βγάλουν τα καζάνια, όπως λέγανε. Γλέντι τα καζάνια. Γλέντι πανηγύρι το καζάνι. Όπως και σε κάθε εκκλησάκι, κάθε γιορτή, κάθε μέρα που γιόρταζε ο Άγιος, ήταν γλέντι του χωριού και ήταν οι μόνες μέρες μαζί με την Κυριακή που δεν δούλευε κανένας. Γιατί την Κυριακή την είχαν αφιερωμένη στον εκκλησιασμό και μετά στην κοινή ζωή όλοι μαζί. Κοινή ζωή, μία μέρα της εβδομάδας. Μαζί με τον Χριστό, μαζί με την Εκκλησία, μαζί με τον Θεό. Τι ευλογημένες εποχές, μωρέ. Αυτό που βλέπετε στο βάθος είναι το ποτάμι ο Σαραντάπορος. Γύρω-γύρω από το ποτάμι εκεί είχαμε τα χωράφια μας. Έπρεπε το κάθε χωριό να βγάζει από τη γη, από τα χωράφια, από τους κήπους, από τα αποστάνια, ό,τι χρειάζεται για να ζήσει. Από τα λαχανικά, τις ντομάτες, τις πατάτες, τα αγκουράκια, τα κολοκυθάκια, τα φασόλια, να βγάζει τα κρεμμύδια του, αλλά και τα φρούτα. Γύρω-γύρω από τα χωράφια είχαμε τα δέντρα με τα φρούτα. Εδώ κάτω που βλέπετε τώρα πλέον να έχει γίνει δάσος, ήταν η κήπη μας, για να βγάζουμε και εκεί τα κυπευτικά, να τα έχουμε πιο κοντά. Γιατί κάτω ο κάμπος ήθελες μία-μισή ώρα να πας με τα πόδια. Και καλά προς τα κάτω, πολλές φορές καβάλα στάλογα. Προς τα πάνω όμως, που τα άλογα ήταν φορτωμένα και εμείς έπρεπε να ανεβούμε 2, 3 και 4 φορές την ημέρα. Φορτωμένα τα άλογα για να έρθουν και εμείς να τα ξεφορτώσουμε. Παιδάκια! Και εμείς βοηθούσαμε. Και εκεί στα χωράφια γύρω-γύρω έπρεπε να βγάλεις και τα καλαμπόκια και τα σιτάρια και ό,τι και τα κριθάρια και τα άλογα και όλα. Και εκεί πάνω στο βουνό ήταν τα χωράφια τα Μιτσέικα. Μην κοιτάτε τώρα, δάσος. Και κάτω από το βουνό, δεν φαίνεται από εδώ τώρα, ήταν οι καλύβες στις οποίες είχαμε τα γιδοπρόβατα. 300 γιδοπρόβατα η Μιτσέη. Ξέρω να αρμέγω, δεν γεννήθηκα σε πόλη. Σε χωριό γεννήθηκα. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Περήφανος.